Η εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Ρωσία Μαρία Ζαχάροβα, μετά τι δηλώσει του Πολώνου Προέδρου Αντρέι Τούτα, ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο του προγράμματος πυρηνικού διαμοιρασμού του ΝΑΤΟ, τόνισε πως μόλις εμφανιστούν οι σχετικές εγκαταστάσεις θα μπουν αμέσω στον κατάλογο των νόμιμων στόχων. Παράλληλα ανέφερε πως οι αρχές της Πολωνίας δεν κρύβουν την προσπάθειά τους να στηριχθούν περισσότερο στα πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν ενεργά αυτές τις φιλοδοξίες στην εχθρική τους ρωσική πολιτική. Σύμφωνα με την ίδια, η Ρωσία θα λάβει υπόψη της στο της τη στον στρατιωτικό τη σχεδιασμό την πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Πολωνία. Όπω τόνισε, φαίνεται ότι η Βαρσοβία επιδιώκει σκόπιμα να προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή από όσου ασχολούνται με τον στρατιωτικό σχεδιασμό στο ρωσικό γενικό επιτελείο. Θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι μόλι εμφανιστούν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Πολωνία, οι σχετικέ εγκαταστάσει θα μπουν αμέσω στον κατάλογο των νόμιμων στόχων σε περίπτωση άμεση ένοπλη αντιπαράθεση με τον ΝΑΤΟ.